Αυτή η φαινομενικά αθώα selfie φωτογραφία με τον Μπάρακ Ομπάμα που έβγαλε ο στάρ του baseball David Ortiz άναψε φωτιές στον Λευκό Οίκο που πνέει μένεα κατά της εταιρείας Samsung. Όλα ξεκίνησαν στην εκδήλωση προς τιμήν της πρωταθλήτριας ομάδας του baseball, των Red Sox της Βοστόνης. Ο Ortiz χάρισε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μια εμφάνιση της ομάδας με το όνομά του και αμέσως ζήτησε να βγάλουν μαζί μια selfie. Actually, you mind if I take my own? My own? Oh, he wants to do a selfie. Yes, sir. Yes, sir. It's the big poppy selfie. Come on. Τίποτα μεμπτό ως εδώ, ο παίκτης ανέβασε τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, γράφοντας μάλιστα «Τι τιμή! Ευχαριστώ για τη selfie, Μπάρακ Ομπάμα». Θέμα ωστόσο και μάλιστα μείζων προέκυψε όταν η εταιρεία Samsung αναδημοσίευσε με το γνωστό πλέον retweet τη φωτογραφία στον δικό της λογαριασμό. Κίνηση που ερμηνεύθηκε από το Λευκό Οίκο ως προσπάθεια ανάμειξης του Προέδρου Ομπάμα στην προώθηση των προϊόντων της κορεατικής εταιρείας. The White House objects to attempts to use the president's likeness for commercial purposes, and we certainly object in this case. Το αλατοπίπερο στην ιστορία έβαλε η Wall Street Journal, υποστηρίζοντας πως ο παίκτης είχε προηγουμένως συμφωνήσει με τη Samsung για να βγάλει αυτή τη φωτογραφία, κάτι που πάντως ο ίδιος ο Ortiz έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά με δηλώσεις του σε μια άλλη εφημερίδα, την Boston Globe. Ήταν τελικά μια προσπάθεια έμεσης διαφήμισης της κορεατικής εταιρείας, όπως είχε γίνει και τη βραδιά των Όσκαρ με την περιβόητη πλέον selfie της Ellen DeGeneres με του στάρ του Hollywood. Το βέβαιο είναι ότι δεν είχε την ίδια ανταπόκριση στους χρήστες του διαδικτύου και το μόνο που κατάφερε ήταν να προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου. Όσο για τον Μπάρακ Ομπάμα, μετά τη selfie στην κηδεία του Νέλσον Μαντέλα με την πρωθυπουργό της Δανίας που φούντωσε σενάρια διαζυγίου με τη Μισελ, αλλά και την τωρινή, μάλλον στο μέλλον θα είναι λιγότερο αυθόρμητος.